Χρόνια. Καρπερά σε όλους τους αγρότες, παιδιά. Οι γονείς σου τώρα, η οικογένειά σου, ε. Αγροτική καθαρά και κτηνοτροφική. Εγώ, όπως είχα την τύχη, τέλος πάντων, να μεγαλώσω σε μια εποχή που ήταν η βιομηχανική ανάπτυξη στην Δελήτω τότε στην Ελλάδα. Εγώ προσωπικά έβγαλα τεχνικές σχολές και είχα την ευτυχία να έρθω εδώ, να περάσω στη ΔΕΗ, να δουλέψω στη ΔΕΗ. Ναι. Η ΔΕΗ εδώ αξίζει ίσως να το σημειώσουμε. Στο λεκανοπέδιο Κοζάνης, στο Λεμαϊδα Σαβιντεό, υπήρχε το μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο του Βαλγανίου. Ορυχεία, σταθμή παραγωγής, μας έδωσε τη δυνατότητα να βρούμε εύκολα δουλειά. Υπάρχει αυτό που το λέτε καράβι εδώ, το φουγάρο. Νύχτα μέρα βγάζει καπνό πολλά χρόνια τώρα. Το λέτε καράβι. 24 ώρες η βάση δουλεύει. Θέλεις να κάνεις ποντιακά Χριστούγεννα. Θέλω να σε πληροφορήσω ότι έχεις επιλέξει, κατά την άποψή μου, την ταπεινή προσωπική μου, το καλύτερο μέρος για να κάνεις ποντιακά Χριστούγεννα. Θα το διαπιστώσεις σήμερα. Και παραδοσιακά. Πω, με συγκινείτε πολύ, αγόρια. Με συγκινείτε πολύ. Πάμε να δούμε τι κάνουν τώρα μέσα στην κοινότητα. Θα πάμε τερούμε πώς φορούν τα παιδεία, το θα ευγένε κοκιαμάνια. Α, τώρα. Thank you.
απαρχαρολίβαδα όπου περιφέρομαι σήμερα είναι βιότοποι, γεμάτη νοσταλγία και συναρπαστικές αναμνήσεις. Όλοι οι κάτοικοι του χωριού κάποτε ανέβαιναν εδώ πέρα πάνω, στα παρχάρια τους, δηλαδή στις καλύβες τους, και ζούσαν κανονικά τις ζωές τους από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο. Είναι σαν να τους βλέπω ζωντανούς μπροστά μου. Αφήστε και εσείς τη φαντασία σας ελεύθερη, ε! Άντρες, γυναίκες, παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια. Κάθε Απρίλη μαζεύουν το νοικοκυριό τους και ανηφορίζουν στα ορεινά βοσκοτόπια όλοι μαζί με τα ζώα. Κάθε σπιτικό είναι και ένα οικιακό τυροκομείο. Το Σεπτέμβριο δηλαδή φτιάχνουν τα τυριά τους. Το θρυλικό παρχαροτήρι, το μιτζί και άλλες πεντανόστιμες ποντιακές λιχουδιές. Όλη αυτή η συγκλονιστική ηθογραφία, παιδιά, ρίχνει αυλαία μέσα στη δεκαετία του 1990. Είναι τότε που αλλάζει η οικονομία, αλλάζουν οι καιροί. Ωστόσο, εμείς οι τετραλοφύτες επιμένουμε. Ξεκαλοκαιριάζουμε πάντα εδώ πέρα πάνω. Ζήτω τα απίθανα παρχαροκαλοκαίρια μας! Παρχαροκαλοκαίρια μας! Βρισκόμαστε στην αυλή μιας ιστορικής εκκλησίας. Είναι η θρηλυκή Παναγία των Βλαχερνών. Χριστούγεννα και όλοι έχουμε ανάγκη από αγκαλιές, φιλιά, ανθρώπους που αγαπάμε, ωραίες συνταγές, λιχουδιές. Και εδώ, σε αυτό το χωριό, δεν σε αφήνουν να φύγεις αν δεν δοκιμάσεις τα πάντα. Τα τραπεζώματα χριστουγεννιάτικα είναι απαραίτητα, ε? Είναι αναγκαία. Εννοείται. Είναι η συνθήκη που μας κάνει ωραίους ανθρώπους, mm-hmm. Έτσι δεν είναι, Ζαχαρούλα? Έτσι είναι, βέβαια. Συμφωνείτε μαζί μου? Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί καλά Χριστούγεννα. Οι πόντιοι
Και οι Θρακιώτες φημίζονται για τη φιλοξενία. Και είμαστε τους. Στον Τετράλοφο. Που εδώ οι περισσότεροι είναι πόντιοι. Οι περισσότεροι είναι πόντιοι. Αλλά υπάρχουν, υπάρχουν όμως και θρακιώτικες οικογένειες. Mm-hmm. Οι οποίοι ήρθαν από την Ανατολική Θράκη. Όπως και οι πόντιοι ήρθαν από την περιοχή της Τραπεζούντας. Συνταγές τώρα. Λέγε, τι έφτιαξες. Λοιπόν, τώρα. Θα ξεκινήσουμε από το παραδοσιακό ποντιακό τυρί. Αυτό... που είναι καθαρά ποντιακό. Πώς λέγεται. Είναι το μιτζί. Αχα. Το οποίο το φέρανε οι παππούδες. Από τον Πόντο. Η γιαγιά σου τα έμαθε. Εγώ το έβλεπα τη γιαγιά μου να το κάνει από μικρή, το καλοκαίρι που παρχάρευαν όπως έλεγαν, πηγαίναν στα παρχάρια μαζί με τα ζώα τους. Και εγώ όλο το καλοκαίρι ήμουν μαζί με τη γιαγιά. Στα παρχάρια. Στα παρχάρια. Από τη Θράκη τώρα, από τους Θρακιώτες, από τι μας έφερες, τι γλυκό. Έχουμε φέρει τη ριζόπιτα, την οποία την κάνανε και οι Πόντιοι όμως. Θέλω οπωσδήποτε να το δοκιμάσω. Δώσ' μου ένα κομμάτι, σε παρακαλώ. Έτσι με το χέρι σου, έτσι. Είμαστε φίλοι τώρα, είμαστε οικογένεια, είμαστε αγαπημένοι. Αυτή η ριζόπιτα. Είναι φτιαγμένη από τα μαγικά χέρια της Ζαχαρούλας. Ρούλα τη φωνάζω στο χωριό. Ρούλα σε φωνάζω. Ναι, ναι, ρούλα μη φωνάζω. Ναι. Ζαχαρούλα θα σε λέω όμως, γιατί είσαι όλο ζάχαρη. Ναι, ναι, μ' αρέσει. Λοιπόν, θέλω να πάμε σπίτι σου τώρα και να μας δείξεις, να μας αφηγηθείς, να μας πεις, ρε παιδάκι μου, πώς τη φτιάχνεις. Όλοι μαζί τώρα στο σπίτι της αγαπημένης μου Ζαχαρούλας. Άντε, καλά Χριστούγεννα με ριζόπιτα. Για να φτιάξουμε την παραδοσιακή ριζόπιτα θα χρειαστούμε για τη ζύμη που θα φτιάξουμε τα φύλλα, μισό κιλό αλεύρι, μια κουταλιά της σούπας ξύδι, μια κουταλιά της σούπας σπορέλαιο, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, μια κούπα νερό. Και για τη γέμιση μια μεγάλη κούπα ρύζι, μια μισή κούπα ζάχαρη, μισή κούπα σταφίδα ξανθιά, μισή κούπα καρύδι τριμμένο, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μία μεγάλη κούπα σπορέλαιο για τα φύλλα. Από την προηγούμενη μέρα ετοιμάζουμε το ρύζι. Μία μεγάλη κατσαρόλα, τη γεμίζουμε νερό, ρίχνουμε μία κουταλιά αλάτι και αφού βράσει ρίχνουμε το ρύζι. Μόλις βράσει τραβάμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και ρίχνουμε κρύο νερό και στραγγίζουμε. Στη συνέχεια απλώνουμε το ρύζι σε μια βαμβακερή πετσέτα και το σκεπάζουμε για να στεγνώσει. Για τη ζύμη που θα φτιάξουμε τα φύλλα, ανοίγουμε μια μικρή λακκούβα στο αλεύρι και μέσα ρίχνουμε το αλάτι, το ξύδι, το σπορέλαιο και λίγο νερό. Καθώς ζυμώνουμε, προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό σιγά σιγά, ώσπου να έχουμε μια μαλακή ζύμη που δεν θα κολλάει στα χέρια. Τη σκεπάζουμε και την αφήνουμε να ξεκουραστεί 20 λεπτά. Παράλληλα, ετοιμάζουμε τη γέμιση. Στο μπολ με το βρασμένο ρύζι, ρίχνουμε τη ζάχαρη, τις σταφίδες, την τριμμένη καρυδόψυχα, την κανέλα, 2 κουταλιές σπορέλαιο, το ανακατεύουμε και το αφήνουμε στην άκρη. Αλευρώνουμε το μπάγκο, ανοίγουμε το ζυμάρι μας σε ένα μπαστούνι και το κόβουμε σε 15 ισομερή κομμάτια, τα οποία πλάθουμε σε μπαλάκι. Το κάθε μπαλάκι το ανοίγουμε σε μικρό πιτάκι. Λαδώνουμε τα πιτάκια και βάζουμε το ένα επάνω στο άλλο ανά τρία. Στη συνέχεια λαδώνουμε το ταψί και ξεκινάμε να ανοίγουμε με το πλάστη το πρώτο από τα 5 φύλλα. Το κάθε φύλλο που ανοίγουμε το λαδώνουμε, το κόβουμε στη μέση και απλώνουμε τη γέμιση στην άκρη του. Το τυλίγουμε σε μπαστούνι και το τοποθετούμε στο ταψί. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα 4 φύλλα. Γεμίζουμε το ταψί με τα μπαστούνια. Τα λαδώνουμε, τα κόβουμε σε κομμάτια και η ριζόπιτά μας είναι έτοιμη για φούρνισμα. Την ψήνουμε στους 200 βαθμούς για περίπου 45 λεπτά. Αφού την βγάλουμε, τη σερβίρουμε πασπαλισμένη με ζάχαρη και κανέλα.